Το Ηπειρώτικο Πανόραμα διοργανώνεται για τρίτη χρονιά εδώ στην Ελευσίνα, στην κεντρική αυτή πλατεία που βρισκόμαστε. Δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο μιας πόλης με πανάρχια ιστορία, αλλά η πολιτισμική και η πολιτιστική της δράση που παρουσιάζει είναι διαχρονικές. Εμάς τους Ηπειρώτες μας αποκαλούν σπελοκέφαλους, που για όσους δεν το ξέρουν σημαίνει ισχυρό γνώμη. Αν βάλουμε κάτι στο νου μας, δεν μας βγαίνει εύκολα. Και γιατί σας το αναφέρω αυτό. Το πρώτο Ηπειρώτικο Πανόραμα διοργανώθηκε από το Σύλλογό μας το 2006 και ήταν 7ήμερο. Έγινε για την επέτειο συμπλήρωσης 20 χρόνων του Συλλόγου μας. Το δεύτερο Ηπειρώτικο Πανόραμα ήταν 3ήμερο και πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2007. Η οικονομική κρίση μας χτύπησε όμως πιο γρήγορα σαν Σύλλογο και δεν μπορέσαμε λόγω μη έβρεσης οικονομικών πόρων να πραγματοποιήσουμε πέρσι το τρίτο Ηπειρώτικο Πανόραμα. Αυτό στεναχώρησε όχι εμάς μόνο, αλλά και πολλούς φίλους και φορείς, άτομα που είχαν έρθει στις δύο προηγούμενες εκδηλώσεις και οι οποίοι επικοινωνούσαν μαζί μας για καιρό, εκφράζοντας την απορία τους και τη στεναχώρια τους. Εμείς το αναγνωρίζουμε, αλλά ο Σύλλογός μας θέλει να κάνει όσο το δυνατόν σοβαρές εκδηλώσεις και ειδικά όταν αφορούν την πλήρη παρουσία και την ανάδειξη της αγαπημένης πατρίδας, της ιδιαίτερης πατρίδας όλων μας, της Ηπείρου, και η ευθύνη της προσπάθειας είναι μεγάλη. Γι' αυτό και δεν πραγματοποιήθηκε πέρσι. Φέτος όμως λοιπόν μας έπιασε το Ηπειρώτικο κεφάλι μας και ως σπελοκέφαλοι πεισμώσαμε και αποφασίσαμε να γίνει οπωσδήποτε το τρίτο Ηπειρώτικο Πανόραμα. Γι' αυτό απόψε συναντιόμαστε όλοι μαζί, οι Ηπειρώτες και οι φίλοι τους, απόψε εδώ. Μεγάλος συμπαραστάτης μας και συνδιοργανωτής αυτής της σειράς εκδηλώσεων, όπως και όλες τις άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Συλλογός μας σε ετήσια βάση, είναι ο πολιτιστικός οργανισμός του Δήμου Ελευσίνας. Γι' αυτό και τον ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά για την αμέσως τη στήριξη που μας δείχνει. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους συμμετέχοντες, τους χορηγούς, τον επικοινωνιακό χορηγό μας, το ραδιοφωνικό σταθμό 902 Αστερά στα FM και το τηλεοπτικό κανάλι 902, τους εργαζόμενους στο Δήμο Ελευσίνας και τον πολιτιστικό οργανισμό, τα μέλη των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου μας, που επειδή πραγματικά αγαπούν αυτό που κάνουν, προτίμησαν οι περισσότεροι να μην πάνε διακοπές ή να αναβάλουν τις όποιες υποχρεώσεις τους, για να είναι παρόν αυτό το τριήμερο. Σε όλους τους φίλους του Συλλόγου, που χωρίς την άοκνη συμμετοχή και την αμέριστη στη συμπαράστασή τους, δεν θα ήταν δυνατή η πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης. Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους και όλες εσάς που με τη συμμετοχή σας θα δώσετε νόημα στην προσπάθειά μας αυτή και το κίνητρο για τη συνέχεια σε αυτό που κάνουμε, για τη διατήρηση των παραδοσιών μας. Χορηγοί και υποστηρικτές της φετινής τρίμερης σειράς εκδηλώσεων, χρυσός χορηγός είναι τα ελληνικά πετρέλαια ΑΕ με το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης Ανθρώπινη Ενέργεια. Επίσης, δεν θα μπορούσαν να μην είναι χορηγοί οι μεγάλοι Ηπειρώτες ευεργέτες της περιοχής μας που πάντα συμπαραστέκονται στο Σύλλογό μας. Και αυτοί είναι ο Όμιλος Επιχειρήσεων των Αδελφών Λυσγάρα, Περικλή και Βαγγέλη, η Κάβα Ποτών και Αναψυκτικών των Αδελφών Σιόζου, Βαγγέλη και Κώστα, το Εστιατόριο του Λευτέρης Κουλίκα και των γιών του Γιάννη και Χρήστο, το Λογιστικό Γραφείο του Νίκου Τσίπη και τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Άνωση του Χρήστον Τάφλου, επίσης την αλυσίδα Supermarket Dia Ελλάς ΑΕ και την εταιρεία Harry Security της συμπατριώτησάς μας Αθηνάς Τελωνιάτη, που ανέλαβαν δωρεάν τη φύλαξη του χώρου αυτές τις μέρες. Φέτος συμμετέχουν στα εκθετήρια περίπτερα οι 4 νομαρχίες της Ηπείρου, όπου μπορείτε να προμηθευτείτε έντυπο υλικό και να πληροφορηθείτε ό,τι πραγματικά σας ενδιαφέρει. Και αυτό το κάνουμε γιατί θέλουμε πραγματικά φέτος να γίνει η Ήπειρος ο δικός σας προορισμός για διακοπές. Η Δήμη Σελών, Λάκα Σουλίου, Κεντρικού Ζαγορίου, Πραμάτων και Παραποτάμου. Οι καλύτεροι χορευτές πρέπει να φέρουν τις καλύτερες φορεσιές για το σύλλογο που εκπροσωπούν. Γι' αυτό στο εκθετήριο περίπτερο του Εργαστηρίου Κατασκευής Παραδοσιακών Στολών του Δήμου Μάνδρας μπορείτε να ενημερωθείτε για τις στολές που κατασκευάζονται εκεί και αφαιρούν όχι μόνο την Ήπειρο αλλά όλη την Ελλάδα. Επίσης, ως άνθρωποι των γραμμάτων και του πνεύματος εμείς οι Ηπειρώτες, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε την παρουσία περιπτέρων όπως αυτό του βιβλιοπωλείου Χριστίνα, της κυρίας Χριστίνας Κατριβέση, όπου θα προμηθευτείτε το αγαπημένο σας βιβλίο για τις διακοπές που θα κάνετε, καθώς και βιβλία Ηπειρωτών συγγραφέων. Επίσης, τον εκδοτικό οίκο Πέτρα, την περιβαλλοντική εκπαίδευση Κόνιτσας, τα περιοδικά και τις εφημερίδες της Ηπείρου.
Εκτός από τις παραστάσεις που υπάρχουν στο πρόγραμμα του Υπηρώτικου Παναοράματος, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε πως υπάρχει και μια μεγάλη ημερίδα, η οποία θα γίνει τελικά στον πολιτιστικό οργανισμό του Δήμου Ελευσίνας λόγω κάποιου τεχνικού κολλήματος και έχει θέμα οι οδικοί άξονες που βγάζουν την Ήπειρο από την Αφάνεια, η Εγνατία και η Ιωνία Οδός. Είναι οι οδικοί άξονες που αλλάζουν την εικόνα όχι μόνο της Ήπειρου αλλά και της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας μέχρι και τη Θράκη ακόμη. Γι' αυτό σας καλούμε να έρθετε, να την παρακολουθήσετε και να ενημερωθείτε επί του θέματος. Την απόψινή βραδιά, που είναι η έναξη των εκδηλώσεων, Υπηρώτικο Πανόραμα, τιμούν με την παρουσία τους. Ο κύριος Γερασιμίδης Νίκος, υποψήφιος βουλευτής Ιωαννίνων με τη Νέα Δημοκρατία και μορφωτικός ακόλουθος της Ελλάδας στην Αλβανία. Τον ευχαριστούμε. Η κυρία Τριλίκη Κωνσταντίνα, επιλαχούσα βουλευτής υπολοιπωτικής της Νέας Δημοκρατίας. Από την Ομαρχία, ο Δημομάρχης κύριος Μακρινόης Αθανάσιος. Από το Δήμο Ελευσίνας, ο Αντιδήμαρχος ο κύριος Κλέαρχος Τζαφέρης. Από την Πανεπιστημιακή Συνομοσπονδία Ελλάδος, ο πρόεδρος κύριος Κώστας Αλεξίου, καθηγητής ιατρικής. Ο έφορος τύπου της Πανεπιστημιακής Συνομοσπονδίας Ελλάδος κύριος Κώστας Κονής. Ο ειδικός γραμματέας της Πανεπιστημιακής και πρόεδρος του Συλλόγου Υπηρωτών Αυτοπύργου κύριος Κώστας Ζικόπουλος. Και το ιστορικό μέλος της Πανεπιστημιακής ο κύριος Λάμπρος Δρόσος. Από το Σύλλογο Μικρασιατών, η πρόεδρος κυρία Γιατζόγλου Γεωργία. Από το Σύλλογο Θεσσαλών, ο πρόεδρος κύριος Ευάγγελος Γεωργιάδης και ο ταμείος ο κύριος Τσαούσης Λάζαρος. Από την Αδελφότητα Αχλαδέας, ο πρόεδρος Κώστας Δάμης. Και από την Ένωση Υπηρωτών Αχαρνών, το μέλος του Συμβουλίου, ο κύριος Κώστας Μάτσας. Έχουμε εκπρόσωπους τύπου τον κύριο Αντρέα Ρίζο, από την εφημερίδα Πύρος και τις υπηρετικές εκδόσεις Πέτρα. Και επίσης είναι μαζί μας ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου του Δήμου Ελευσίνας, ο κύριος Καρμούτσος Διονύσης, και ο υπεύθυνος της σελίδας Γιάννα.gr, κύριος Ναπολέων Ροντογιάννης. Παρακαλούμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Υπηρωτών Θηρασίου Πεδίου, κύριο Γκόγκο Ναπολέων, να χαιρετήσει την εκδήλωση και να κηρύξει την έναρξη του 3ου Υπηρωτικού Πανοράματος.